Καλησπέρα σε όλους, σεβασμιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του ΒΑΚΟΥΦ, κυρία Δημοτική Σύμβουλο, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Κριτών ΚΟΟΤΑΛΟΣ, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας προσορίζουμε σε μια πρώτη δράση του Ομίλου Έκφραση με την υποστήριξη του Δήμου της ΚΟ και σε συνδιοργάνωση με το Συλλόγο Κριτών ΚΟΟΤΑΛΟΣ. Στην παρουσίαση του βιβλίου του εκλεκτού συγγραφέως, του κ. Σπύρου Πετρουλάκη, που βλέπετε στο πάνελ, μαζί με την ηθοποιότητα κυρία Μαρία Ζαριανάκη, μας ήρθε από την Κρήτη, και βεβαίως τη δική μας αγαπημένη φιλόλογο, την κυρία Γιώτα Κεφαλά. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για να σας κουράσω, αλλά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Να πω και ένα ευχαριστώ στις κυρίες που βλέπετε εκεί, γιατί ο πολιτισμός συνδέεται και με τις εθελοντικές ομάδες, όπως είναι η ομάδα Αντεγιά στον Καρκίνο, που πάντα στηρίζει τις δράσεις μας και όποιος θέλει μπορεί να πάρει και κάτι από εκεί, από τον πάκο τους, ως προς ενίσχυση. Θα παρακαλούσα, εάν θέλει ο Σεβασμιότητος, διαφορετικά προχωράμε στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μπάμπη Ναυροζίδη, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Ανάπτυξης, να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιδήμαρχε, συνάδελφοι και συναδέλφισες των πρώτων βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητοί πρόεδρε του ΒΑΚΟΥΦ, αγαπητοί πρόεδρε του Συλλόγου Κριτών, ΕΤΑΛΟΣ, κύριε συγγραφέα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες, φίλοι, τι θα ήταν οι μνήμες, όπως έχω ξαναπεί άλλωστε, αν δεν υπήρχαν άνθρωποι να τις καταγράψουν, τι θα ήταν τα ιστορικά γεγονότα, αν δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα από κόπο, από συνεντεύξεις, όπως άκουσα να λέτε σε μία συνέντευξή σας λίγο πριν έρθω, κύριε Πετρουλάκη, να τις καταγράψουν και να τις αποτυπώσουν, έτσι ώστε να μας θυμίζουν όλους εμάς τα γεγονότα και να τα δίνουν μεγαλύτερη αξία. 5.000 γυναίκες στην εξορία στο Τρίκερι, θαμμένα τετράδια με ιστορίες γραμμένες σε πείματα, ιστορίες που αποτυπώνανε γεγονότα πολύ θλιβερά που όμως πρέπει να θυμόμαστε, διότι αν τα θυμόμαστε, γινόμαστε κι εμείς υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι στο να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν. Είμαστε λοιπόν, κύριε συγγραφέα, σε μια γλυκιά αναμονή για να ακούσουμε όλα όσα έχετε να μας πείτε για το βιβλίο σας. Προσωπικά διπλά τα συγχαρητήρια για αυτό το οποίο έχετε κάνει, γιατί πέρα από τον κόπο βάλατε και τόλμη και πολύ μεράκι. Να καλωσορίσω επίσης στο νησί μας μια φίλη, μια φλόγα η οποία έχει έρθει από την Κρήτη, την Αμαλία τη Ζαριανάκη, που είχα την τιμή να γνωρίσω σε μια σπουδαία εκδήλωση που συνδιοργανώσαμε με τους αδερφούς τους κριτικούς, που ξέρουν από φιλοξενία, που ξέρουν από παράδοση, που ξέρουν από ιστορία, και τότε είχαμε τιμήσει την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με τον Πόντο και με την Κρήτη. Αμαλία, καλώς ήρθες. Θρυνείς βέβαια σήμερα για την απώλεια του Ματιού στο σασμό, αλλά θα το ξεπεράσεις εδώ μαζί μας παρέα. Συγχαρητήρια στο Έκφραση, γιατί για άλλη μια φορά βάζει τη σφραγίδα της σε μια σπουδαία εκδήλωση η οποία αναδεικνύει όλα όσα προείπα. Συγχαρητήρια στους συνδιοργανωτές που βλέπω και το Δήμο της ΚΟ μέσα σε αυτούς και σε όλους τους χορηγούς που βοηθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη. Θα ήθελα και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Ματίνα Χριστοδουλίδη Βουκελάτου. Βουκελάτου Χριστοδουλίδη, να μας πει δύο λόγια. Σεβασμιότατε, αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί καλεσμένοι, αγαπητοίδες φίλες και φίλοι συγγραφείς, εκ μέρους του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου ΚΟ, σας καλωσορίζω θερμά στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του εξαιρετικού συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη. Καλώς ήρθατε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας αυτή τη σημαντική στιγμή για την πνευματική και λογοτεχνική κοινότητά μας. Μέσα από τα βιβλία σας έχετε προσφέρει μοναδικές εμπειρίες ανάγνωσης σε χιλιάδες αναγνώστες και εμπλουτίζοντας έτσι τον πολιτιστικό μας πλούτο. Το νέο σας βιβλίο με τίτλο Αυγή, Θαμμένο Τετράδιο, υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε νέους κόσμους, να μας προκαλέσει να σκεφτούμε βαθύτερα, να μας εμπνεύσει και να μας διεγείρει συναισθήματα της τότε εποχής, μιας εποχής που η δική μου γενιά δεν έχει ζήσει. Κλείνοντας, θα ήθελα
να σας καλέσω να απολαύσετε τη βραδιά, να συμμετάσχετε ενεργά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει και να σας μείνει ως μια ξέχαστη εμπειρία για όλους. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Να είναι καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και, το Ράδιο Έκφραση για την συνδιοργάνωση, καθώς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών Οτάλος. Και σας εύχομαι μια όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα και την κυρία Δασκαλάκη Αργυρό, την πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Κοοτάλος, που μαζί έχουμε οργανώσει αυτή την βραδιά για την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Πετρουλάκη «Αυγή και ο θανάτου τράδιο». Ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αξιότιμες και σεβαστές αρχές του τόπου, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, του Συλλόγου Κρητών Κοοτάλος, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση. Ο Σύλλογός μας, πιστός στις αρχές του, δέχτηκε με μεγάλη χαρά την πρόταση του βιβλιοχαρτοπολίου Έκφραση και του κυρίου Κλάδη για τη συνδιοργάνωση της παρουσίασης του βιβλίου του κυρίου Πετρουλάκη, κριτικού συγγραφέα στην καταγωγή και μεταξύ άλλων συγγραφέα του Σασμού και του Ναυαγίου, πολύ γνωστά βιβλία και πολύ γνωστά που έχουν μεταφερθεί και στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε για την συνδιοργάνωση και τη συνεργασία το βιβλιοχαρτοπολείο Έκφραση, το Δημοκό, την κυρία Μαλία Ζαριανάκη, φίλη που ήρθε από την Κρήτη για μας, τον κύριο Νίκο Παριανό που θα παίξει και θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση και όλους εσάς που παρευρίσκεστε. Καλή απόλαυση, καλό ταξίδι στις σελίδες του βιβλίου μαζί μας και εύχομαι αυτό να αποτελέσει το έναυσμα για να το μπορέσετε να το διαβάσετε στη συνέχεια. Καλή βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Δασκαλάκη. Τελευταία αφήσαμε τον ιδιοκτήτη και διευθυντή του ομίλου Έκφραση, τον κύριο Κλάδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τελευταίος, αλλά όχι έσκατος. Καλύτερος. Πού πας, Μάντιο Ποτήρι. Μάντιο Ποτήρι, πού πας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι με φώναξες τώρα εμένα, βρε όνομα, βρε, εσείς τα ήρθατε όλα αυτά εδώ πέρα τα καλά. Θα ήθελα να σε ενημερώσω, Σπύρο, ότι τα άλλα σεβασμιότατε, αξιότιμοι κύριοι, καλώς ήρθατε κι εσείς, τα άλλα καλοκαίρι, μην νομίζω ότι είναι και ό,τι πιο εύκολο εδώ στο νησί να γεμίσουν δεκάδες καρέκλες, πολλές δεκάδες καρέκλες. Αυτό βέβαια το πετυχαίνει ο Πετρουλάκης, το πετυχαίνουν οι κριτικοί, το πετυχαίνει ο Παριανός, το πετυχαίνουν οι Κεφαλιανοί, το πετυχαίνουν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχοι, σεβασμιότατοι. Ο κόσμος διψάει. Και δεν θέλω να σας καθυστερήσω, αφού σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Αύριο που θα πάμε μια βόλτα, δεν το ξέρεις εσύ, ήδη υπάρχει μια συμφωνία με κάποια ξενοδοχεία. Στα επόμενα δύο σύριαλ που έχεις υπογράψει με τις τηλεοράσεις, με τα ιδιωτικά κανάλια. Εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο για την ΚΟ. Θα μου πείτε μια ιστορία. Μπράβο. Πείτε μου μια ιστορία, να τα φέρουμε εδώ τα κανάλια. Πάντως, για τις επόμενες, το ξαναλέω, δύο σύριαλ, δύο τηλεοπτικές σειρές οι οποίες θα λάβουν χώρα, νομίζω στον Α είναι. Εγώ δεν ξέρω. Να ξέρεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για την ΚΟ. Από την ΚΟ. Να γίνει εδώ πέρα. Δεν το ξέρεις, θα το δεις αύριο. Θα πάμε εκεί πέρα. Θα έχουμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες εσάς. Να είστε καλά. Να μην κουράζουμε πολύ. Μόνο μία μικρή αναφορά στους ανθρώπους που μας στηρίζουν πάντα για να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς ανάλογες δράσεις. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία του κ. Φανουδάκη, τις Λουκομαγίες, το κταίο Νικολάου, το κατάστημα του Τίκη Μπελέσα, τον κύριο Μιχελάκη, το κεντρικό, την καλή συνεργασία με το Δήμο της Κόκκινης και στελέχη του Τμήματος Πολιτισμού, τον Σύλλογο Κρητών ΚΟ Οτάλος, το ξενοδοχείο Μαριτίνα και την οικογένεια Σβήνο και όλους εσάς που είσαστε εδώ. Άφησα τελευταίο, γιατί είπα πριν καλύτερο στον κύριο Κλάδη, έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη. Ένα δικό μας άνθρωπο πάντα στηρίζει τις προσπάθειές μας. Ήθελα να του κάνω ιδιαίτερη αναφορά και αυτός είναι ο Νίκος Παριανός που θα συνεχίσει και εδώ. Με
επειδή ο Όμιλος Έφκας έχει μεγάλη σχέση με την Κέφαλο, να βγούμε την Κέφαλο. Έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Γιώτα Κεφαλά. Μου επιτρέπετε, κύριε Πετρουλάκη, να πω με τις κυρίες. Την κυρία Ζαριανάκη, είναι χαρά μας που την έχουμε εδώ. Και εδώ ο κύριος Σπύρος Πετρουλάκης, ένα ζεστό χειροκρότημα για εκείνο. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε τώρα σε ένα καλωσόρισμα και ένα βιογραφικό από την κυρία Κεφαλά για τον κύριο Πετρουλάκη και συνέχεια θα έχουμε ένα μουσικό άκουσμα από τον Νίκο Παριανό. Ας το πάνω μας τώρα. Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Πετρουλάκη στο νησί μας. Δεν γνώριζα όλα αυτά που κάνει, έχω εντυπωσιαστεί από το βιογραφικό. Μην τα πεις όλα. Όχι, θα πω τα πιο σημαντικά. Λοιπόν, γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου κατάγεται. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Εμείς στα μέρη μας θα σας λέγαμε ότι είσαστε ασύχαστος. Έτσι το λέμε. Στην Κρήτη με λένε Μπουνταλά. Α, όχι. Το ασύχαστος είναι ωραίο. Το Μπουνταλάς δεν είναι πολύ ωραίο. Συνθέτης και αισθηκουργός, έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, ενώ τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα ασχολείται με τη φωτογραφία, φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκά περιοδικά, είναι αφηγητής παραμυθιών, προπονητής και πανελληνιονίκης στο άθλημα του Τάικ Βοντό και έχει ως χόμπι την αναρρίχηση και τις καταδύσεις και του ύψους και του βάθους. Ναι. Άνθρωπος που δεν εφησυχάζει, που δεν αρκείται σε ό,τι έχει κατορθώσει, αλλά μάλλον θέτει διαρκώς νέους στόχους και τους πετυχαίνει από την πλάτη μου. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. να πάμε λίγο. Ο Ιχολήπτης που είναι. Σε ένα μουσικό άκουσμα θα περάσουμε. Δεν χρειάζεται. Μην το. Άσε το να κυλήσει τώρα, μην το αναφέρει. Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο στο. Ποιος, Ιχολήπτης ποιος είναι. Εδώ είμαι. Εσύ είσαι Ιχολήπτης. Όχι. Πρέπει να βάλουμε ένα μικρόφωνο στο κοπέλι. Να το παίρνω αυτό. Όχι, όχι. Αλλιώς θα είναι. Θα το αλλάβω εγώ. Πάμε τραγουδήσει. Βάλει το. Αξιόλογες και αξιοπρεπέστατες αρχές τούτου του τόπου, καλώς σας βρήκα, αγαπημένοι φίλοι, γνωστά πρόσωπα. Είναι τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το βιβλιοπωλείο Έκφρασης, όπως και το Σύλλογο Κριτών Τάλος, Κριτών, που με κάλεσαν να είμαι σήμερα εδώ, να απαγγείλω κάποια αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, Αυγή, του αξιόλογου συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη. Θα σας απαγγείλω λοιπόν κάποια κομμάτια που έχουμε επιλέξει. Δεν ξέρω αν ακούγουμε μόνο καλά. Οι σπίθες που πεταγόταν από τη φωτιά στραφτάλιζαν στο μισοσκόταδο του απόβραδου, πλανεύοντας τα μάτια και καθυλώνοντας τις σκέψεις σε μια ευεκητική προσωρινή λύπη. Τόσο λυτρωτικό ήταν αυτό για τούτη τη μικρή κοινωνία,
όπου κυριαρχούσαν η ανασφάλεια, η δυσθυμία και ο αποκλεισμός. Δύσκολα οι γυναίκες έβρισκαν χρόνο να ηρεμήσουν, αφού οι ανούσιες αγκαρίες που τους φορτώναν οι φρουροί δεν τις άφηναν στιγμή σε ησυχία. Τώρα είχαν μαζευτεί καμιά δεκαριά γύρω από την ασθενή φωτιά και κάθε μια πάλαβε με τους προσωπικούς της δαίμονες. Ξάφνου ακούστηκε η φωνή της Γεωργίτσας, υποχρεώνοντας τις άλλες να στρέψουν τα κεφάλια και με προσοχή να την ακούσουν. «Κορίτσια, το τελείωσα, κορίτσια μου», είπε διαμευτικά και μέσα στο λιγοστό φως άκουσε τον ηθικό της. Έτρεξαν όλες κοντά της για να το θαυμάσουν και βάρθηκαν να το αγγίξουν με τόση λαχτάρα και τρυφερότητα, σαν να θόπευαν ένα νεογέννητο. Ήταν μια χαρά που την μοιράστηκαν με ανοιχτή καρδιά. Μια χαρά που προσδόκητα της γέννησε με όνειρα και κρυφές ελπίδες. Ελπίδες για επιστροφή στο σπίτι, στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Ξάφνου ο χώρος μύρισε κανέλα και γαρίφαλο και γλυκά του γάμου. «Με το καλό, η ώρα η καλή και στα δικά μας οι ανήπαντρες», αντιχούσαν οι ευχές στην ομόγυρη και τα χαμόγελα έστω και βεβαιασμένα μισοχάραζαν τα χείλη τους. Τότε με την αδελφή της Γεωργίτσας, της Μαρούλα, να κάνει την αρχή, μερικές έπιασαν το τραγούδι. «Το Μάι, καλέ, το Μάι, το Μάι θα βάλω ένα πανί, το Μάι θα βάλω ένα πανί να πω και να το φάνω. Να φτιάξω, καλέ, να φτιάξω τα πρικιά μου, να φτιάξω τα πρικιά μου, να παντρευτώ η καημένη». Έσπευσε και η αυγή να το αγγίξει, αλλά μόλις το πλησίασε, το βλέμμα της έπεσε στα χέρια της και δεν τόλμησε. Ένιωθε ότι θα το μαγάριζε, θα το λέρωνε με το πίου που έτρεχαν τις πληγές της. Ακόμα και οι χοντροί ρόζοι στις παλάμες της είχαν σκάσει και οι πληγές της έξουζαν, την πονούσαν αφόρητα κάθε φορά που ανοιγόκλεινε τα χέρια της. Δεν άγγιζε το φόρεμα, αρκέστηκε μονάχα στις ευχές για τη Γεωργίτσα, που πανευτυχής καμάρωνε και άκουγε το τραγούδι της. Σαν να γινόταν νύφη σήμερα. Ασυνήθιστα, η σκέψη της αυγής πέταξε στον αγαπημένο της και ο σωματικός της πόνος έγινε τώρα πιο ανεκτός, πιο υποφερτός, αφού εκείνος της καρδιάς ήταν ασύγκριτα ισχυρότερος. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για το βιβλίο, «Την Αυγή, το θαμμένο τετράδιο». Είναι ο τίτλος του βιβλίου που έχουμε στα χέρια μας και διαβάζοντάς το, ο αναγνώστης έρχεται να αναρωτηθεί, να αναστοχαστεί μπορούμε να πούμε, για την ιστορία που δεν γνωρίζει, γιατί οι περισσότεροι από εμάς, εκτός αν έχουν μια ειδική σχέση με τη μελέτη της ιστορίας, δεν γνωρίζουν τι έχει γίνει τη σκοτεινή περίοδο του εμφύλιου πολέμου 1946-1949. Πριν αναφερθώ όμως στο βιβλίο, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στην ιστορική εποχή στην οποία διαδραματίζεται. Ο ελληνικός εμφύλιος διήρκησε από τον Μάρτιο του 1946 στον Αύγουστο του 1949 και είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη του ελληνικού στρατού και την ήττα του δημοκρατικού στρατού, ενώ ήταν μια πολεμική σύγκρουση με τις μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε η χώρα από το 1830 ως σήμερα. Βρισκόμαστε στο 1944 και αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά, η μάχη της Αθήνας όπως συνηθίζεται να λέγεται, που ήταν και η πρώτη φάση της εμφύλιας σύγκρουσης και την οποία προκάλεσε η Βρετανία καθώς η Ελλάδα ανήκε στη δική της σφαίρα επιρροής, υπογράφηκε από την κυβέρνηση και το ΕΑΜ η Συμφωνία Ειρήνης στη Βάρκηζα της Αττικής το 1945, στις 12 Φεβρουαρίου. Με βάση τους όρους της, δινόταν αμνηστία για ορισμένα από τα αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τα Δεκεμβριανά και προβλεπόταν ότι ο Ελλάς θα διαλυόταν, θα οργανωνόταν νέος εθνικός στρατός, θα διασφαλίζονταν οι ελευθερίες όλων των πολιτών, θα γινόταν δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός αν θα επιστρέψει ή όχι ο βασιλιάς και θα απομακρύνονταν τις κρατικές υπηρεσίες όσοι συνεργάστηκαν με τη μεταξική δικτατορία και τους κατακτητές. Η συμφωνία όμως της Βάρκηζας δεν έφερε την ειρήνευση επειδή οι ρυθμίσεις της δεν εφαρμόστηκαν. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα οποία οδηγήθηκαν χιλιάδες αριστεροί πολίτες. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν στη Μακρόνησο, ένα έρημο νησί απέναντι από τον νότιο άκρο της Αθήνας,
Ένα άλλο τέτοιο στρατόπεδο εξορίας είναι το Τρίκερι, στο οποίο διαδραματίζονται τα γεγονότα που βλέπουμε στο βιβλίο. Και το ΚΚΕ και το ΕΑΜ κηρύχθηκαν παράνομα στα τέλη του 1947. Ο εμφύλιος άφησε πίσω του περίπου 50.000 νεκρούς, 80.000 πολιτικούς πρόσφυγες που κατέφυγαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ 700.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι υλικές ζημιές ήταν τεράστιες. Επιπλέον, ο εμφύλιος άνοιξε ένα βαθύ χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες, το οποίο σφράγιζε τη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία. Και τώρα αυτό το χάσμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έρχεται να το κλείσει ο κύριος Πετρουλάκης με το βιβλίο του πάρα πολύ συγκινητικά. Η Αυγή είναι η ηρωίδα που μας μεταφέρει στο παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας, εκεί που βρέθηκε εξόριστη μετά τη σύλληψή της από τον Εθνικό Στρατό. Σε ένα τετράδιο θα καταγράψει τη ζωή της και αφού το τυλίξει σε μια προβιά ζώου θα το θάψει στην κουφάλα μιας ελιάς. Πολλά χρόνια αργότερα, στη σημερινή εποχή, η 16χρονη Αναστασία θα ανακαλύψει τυχαία το χαμένο τετράδιο της Αυγής, ενώ βρίσκεται στο νησί για μερικές μέρες διακοπών με τους γονείς της και βαριέται απίστευτα. Αυτό λοιπόν το τετράδιο πρόκειται να αλλάξει τη ζωή της για πάντα και θα την αλλάξει ουσιαστικά γιατί ενώ βαριέται η Αναστασία και δεν έχει πώς να περάσει το καλοκαίρι της, ξαφνικά θα αποκτήσει ενδιαφέρον η ζωή της. Το βιβλίο γράφεται και από τις δύο πρωταγωνίστριες, την Αυγή στο παρελθόν και την Αναστασία στο παρόν. Ίσως τελικά ήταν μοιραίο να συναντηθούν τα βήματά τους, αφού με κάποιο τρόπο, δεν θα αποκαλύψουμε ποιον, οι ιστορίες τους συμπλέκονται. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη αρετή του βιβλίου για μένα. Μια εναλλαγή παρόντος παρελθόντος που κρατά σε αγωνία τον αναγνώστη και δεν θέλει να αφήσει το βιβλίο από τα χέρια του. Η σύνδεση αυτών των δύο χρόνων, παρελθόντος παρόντος, γίνεται με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και έτσι αδειμονείς να μάθεις στη συνέχεια, αφού το κλειδί του τετραδίου ανήκει στην Αναστασία και κάθε φορά το παρόν σπρώχνει τροποντινά το παρελθόν να προχωρήσει. Εδώ τώρα θα ήθελα να πω ότι εγώ λίγο ταυτίστηκα με την Αναστασία, αφού μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον με έντονες τις μνήμες του εμφύλιου πολέμου, με πρόσωπα που εξορίστηκαν, βίωσαν την εξορία, βίωσαν αυτή το αίσθημα του απόβλητου στην τοπική κοινωνία, επειδή επέλεξαν να μην υπογράψουν τη δήλωση μετανοίας και έτσι έμαθα από πρώτο χέρι αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Οπότε ήταν μεγάλη και η ταύτισή μου με την Αναστασία. Η Αυγή, που αυτό δεν είναι το αληθινό της όνομα και θα το μάθουμε στη συνέχεια του βιβλίου, αφού εντάχθηκε στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού και πολέμησε σαν άντρα στις μάχες, γνωρίζει τον Εμίλιο, σπουγγαρά από την Κάλινο, που έφυγε από το νησί του και βρέθηκε στη στεριά για να πολεμήσει για ένα ιδανικό, όπως λέει ο ίδιος στην Αυγή. Ο έρωτάς τους θα ανθίσει στα βουνά, αλλά θα είναι γραφτό τους να χωρίσουν και η Αυγή θα βρεθεί στο Τρίκερι χωρίς να ξέρει πια που βρίσκεται ο αγαπημένος της. Όλα αυτά θα αλλάξουν στη συνέχεια. Θα το δούμε προχωρώντας την ανάγνωση του βιβλίου. Στο Τρίκερι, η Αυγή θα περάσει μαρτυρικές στιγμές. Η ζωή της θα στιγματιστεί από όλα όσα τραγικά θα βιώσει. Άλλωστε, αυτά είναι βασισμένα στην αληθινή ιστορία του νησιού και αυτό θα το καταλάβει κανείς διαβάζοντάς το, ότι ο συγγραφής έχει κάνει πολύ μεγάλη ιστορική έρευνα. Οι εξόριστες γυναίκες έγραψαν στο Τρίκερι τη δική τους ιστορία. Μάνες και αδερφές ανταρτών που βγήκαν στα βουνά, μωρομάνες, νέες και ηλικιωμένες, νοικοκυρές, εργάτριες και αγρότησες, μορφωμένες και αγράμματες, στάλθηκαν στην εξορία γιατί συμμετείχαν αυτές ή οι δικοί τους σε ένα δίκαιο αγώνα, πρώτα ενάντια στους ξένους κατακτητές και έπειτα στους ντόπιους καταπιεστές. Η Αυγή στο Τρίκερι θα μείνει με μια ομάδα γυναικών που θα στηρίζει μία την άλλη. Τη Μαρία, που βρισκόταν προληπτικά στην εξορία. Την Αντιγόνη, που είναι μόλις 17 χρονών και έχει θυματίωση. Τη Δήμητρα, που γλίτωσε την εκτέλεση από τους Ναζί, και τις αδερφές Μαρούλα και Γεωργίτσα, που βρίσκονταν εκεί πάλι προληπτικά. Η Γεωργίτσα, μάλιστα, έχει καταδικαστεί εις θάνατον και μαζί της στην εξορία έχει φέρει το μισοτελειωμένο νηφικό της, που το κεντά ετοιμάζοντάς το για το μελλοντικό γάμο με τον αγαπημένο της. Οι γυναίκες αυτές είναι μόνο μερικές από όσες βρέθηκαν εκεί και μαρτύρησαν. Κακοποιήθηκαν σωματικά και ψυχικά, βιάστηκαν, έμειναν μυστικές σαν ήλιαγα μπουντρούμια, ήπιαν μαύρο βρώμικο νερό και φάγαν σκουλικιασμένα τρόφιμα, πέθαναν από τις αρρώστιες, γέννησαν σε άγριες συνθήκες τα μωρά που κυοφορούσαν ενώ κάποια από αυτά πεθάναν, εκτελέστηκαν χωρίς καμία σοβαρή αιτία, έχασαν το μυαλό τους από τα βασανιστήρια. Η Αναστασία, καθώς διαβάζει το τετράδιο της Αυγής, έχει ολοένα και περισσότερες απορίες. Για την εποχή, τους πρωταγωνιστές, για την τύχη της Αυγής και του Εμίλιου, αλλά και για την τύχη του μωρού της Αυγής. Τις απαντήσεις θα τις βρει με τη βοήθεια της οικογένειάς της, αλλά και του παππού Γιώργου, του ιστορικού της οικογένειας. Και μαζί με τις απαντήσεις για τη ζωή της Αυγής, θα μάθει και σκληρές αλήθειες για τη δικιά της οικογένεια, τις οποίες πρέπει να διαπραγματευτεί η ίδια.
Στο βιβλίο υπάρχουν και αναφορές σε υπαρκτά πρόσωπα, όπως στην εκπαιδευτικό Ρόζα Ιμβριώτη, που την εποχή του εμφύλιου ήταν εξόριστη στο Τρίκερι και με τη βοήθεια και άλλων εκπαιδευτικών έκαναν εκλεκευμένα μαθήματα γενικής ιστορίας και γεωγραφίας στις εξόριστες, ενώ πρώτη φορά κάποιες γυναίκες μάθαν γραφή και ανάγνωση. 230 αναλφάβητες γυναίκες και 380 αγράμματες. Παράλληλα, ήρωας του βιβλίου είναι και ο γιατρός Γεώργιος Καραμάνης, ο οποίος αφοσίωσε ολόκληρη τη ζωή του στη θεραπεία και παρηγοριά των συνανθρώπων του, που υπέφεραν από τη θυματίωση, με τη δημιουργία ενός πρότυπου θεραπευτηρίου στα Χάνια του Πηλίου. Έτσι έσωσε πολλούς ασθενείς. Δεν θα αποκαλύψω άλλα στοιχεία για το βιβλίο, να το αγοράσετε και να το διαβάσετε. Και μετά να ψάξετε και άλλες πληροφορίες για την εποχή του εμφύλιου και τη μοίρα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για να διώξουν τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και στη συνέχεια αντίπληρωμής εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και ζήσαν μακριά από τις οικογένειές τους ακριβώς επειδή δεν θέλησαν να ταπεινωθούν, δεν θέλησαν να υπογράψουν μια δήλωση μετανοίας. Όπως έλεγε και μια εξόριστη στο Τρίκερι, δεν δουλώνω, δεν απογράφω. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, θα ήθελα να πω ότι προσωπικά θα κρατούσα στο μυαλό μου τα λόγια του καπετάνα Νέστη στην Αυγή. Αν αποτύχεις εσύ να ψηλώσεις τούτο τον κόσμο, μην περιμένεις να το κάνει κανείς άλλος για σένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο. Θα ήθελα να σας πω λίγο κάτι, ένα μυστικό. Είναι η δεύτερη φορά που απαγγέλνω αποσπάσματα από το βιβλίο του κ. Σπύρου Πετρουλάκη. Η πρώτη ήταν στην Κρήτη. Όταν λοιπόν το έμαθα, έσπευσα αμέσως. Αλίμονο του Έλληνα να μην ξέρει την ιστορία του. Αλίμονο να μην ξέρεις ποιος είσαι. Είμαστε τυχεροί, υπάρχουν λαοί που δεν έχουν ιστορία, δεν έχουν τίποτα. Μόνο όταν ξέρεις ποιος είσαι, πας μπροστά. Αυτό μέσα σε παρένθεση. Συνεχίζουμε λίγο να διαβάσουμε το βιβλίο. Εσύ όμως, Αυγή μου, δεν ταιριάζεις εδώ. Εσύ έχεις ρίζα και η ρίζα σου είναι απέναντι στη στεριά και όχι στο νησί, της είπε και σηκώθηκε να φύγει. Αμίλητη Αυγή, κοίταξε τα ίχνη που άφηναν τα πέρματα της Μαρίας στην ακροθαλασσιά, καθώς απομακρυνόταν. Μετά από λίγο έρχονταν ένα απαλό κυματάκι. Τα χάιδευε και έσβηναν. Την είδε να σκύβει και να αφήνει κάτι πάνω σε ένα βράχο και ύστερα να το καλύπτει με ένα μεγάλο βόσαλο. «Καλό μήνα! Σήμερα είναι Πρωτομαγιά!» της φώναξε η Μαρία ανάμεσα στο φλοίσμο των ίσχων κυμάτων και χάθηκε μέσα στις μερκές και τα λιόδεντρα. Η Αυγή σηκώθηκε γεμάτη περιέργεια και πλησίασε το βράχο. Σήκωσε το βότσαλο και το είδε. Ήταν το τετράδιο που της είχε υποσχεθεί. Υπήρχε και ένα μολυβάκι κολλημένο δίπλα του. Το έσφιξε στο στήθος της σαν να κρατούσε φυλαχτό. Αυτό μπορεί να ήταν το κλειδί για να ξεκλειδώσει τη φυλακή που είχε φτιάξει μόνη της. «Καλό μήνα, Μαρία», ευχήθηκε και ας μην την άκουγε εκείνη την στιγμή. Σοφή γυναίκα. Έπειτα γύρισε ξανά στον πεσμένο κόσμο και άνοιξε την πρώτη σελίδα.
ημέρες εξορίας, παλαιότρικερη μαγνησίας. Μάιος του 1950 έγραψα με μεγάλα καθαρά γράμματα. Αυτό το φυλακτό της, λοιπόν, έβαλε να κρατήσει καλά τις ευχές της, ώστε να την εκπληρώσει ένα κορίτσι μετά από 70 και πλέον χρόνια. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που είστε σήμερα εδώ. Είναι όμορφο το απόγευμα, έχετε αυτό το αεράκι και δεν κρατάει τη ζέστη. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Αφιερώστε τον χρόνο σας για μένα, για το βιβλίο μου, φυσικά, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που σας ακολουθούν, σας αγαπούν. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια για εσάς. Και πιστεύω με το έργο σας να δίνετε τη φώτιση στον κόσμο να πηγαίνει μπροστά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας, του Δήμου, που είναι σήμερα εδώ, όλους τους ανθρώπους, όλους εσάς που ήρθατε για να γνωριστούμε, να πούμε μια κουβέντα. Ήδη έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς και χαίρομαι. Αυτή είναι και η αξία των ταξιδιών που κάνω. Ξέρετε, από τον Απρίλη έχω κάνει 72 ταξίδια και έχω βρεθεί από τη μια άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Συναντώ κόσμο που δεν γνωρίζω και μου δείχνει την αγάπη του στο έργο μου, χωρίς να με γνωρίζει, χωρίς να ξέρει τι άνθρωπος είμαι ή τι κουμάσι είμαι, κανένας δεν ξέρει. Και χαίρομαι πολύ γιατί λαμβάνω μεγάλη αγάπη, μεγάλη ζεστασιά και είναι ανθρώπινο αυτό. Αυτό είναι και το πλούτος του ανθρώπου. Αυτό, έτσι είσαι πλούσιος, όταν έχεις ανθρώπους που ακόμα και ας μην τους γνωρίζεις, σου δίνουν την αγάπη τους, γιατί έχουν αντικρίσει ένα κομμάτι του έργου σου. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος, γι' αυτό είμαι τυχερός. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο, τον Κλάδη, που έχει ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης, και την οικογένειά του, το βιβλιοπωλείο, όλα τα κοπέλια που είναι και στο βιβλιοπωλείο και στο ραδιοφωνικό σταθμό και όπου έχεις απλώσει την αγκαλιά σου. Είναι σημαντικό μέσα από τη δική σου δουλειά, Σπύρο, κοίτα με μωρά το σμιλό, γιατί μπερδεύομαι. Μη σκύβεις την κεφαλή και εγώ το κάνω. Μέσα από τη δική σου δουλειά να έχουν ψωμί να δουλεύουν άλλοι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κατάλαβα αυτό πολύ έντονα με το σασμό. Επειδή έμεινα πάρα πολύ καιρό άνεργος, όχι αέργος, άνεργος, δεν ήταν δική μου επιλογή, ήταν επιλογή των καταστάσεων της κρίσης. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και όταν με ρώτησαν τα παιδιά μου με μεγάλη χαρά το 2019, το 20, όταν ξεκινούσε η ιστορία όλη αυτή με το σασμό, μπαμπά, ήταν μυστικό μέσα στον κύκλο μας, ότι δεν λέμε τίποτα, το ξέρουμε μόνο εμείς. Και θυμάμαι, ήμασταν στο αυτοκίνητο, εγώ, η κόρη μου και ο γιος μου. Και μου ρωτάνε, μπαμπά, πώς αισθάνεσαι που θα γίνεις διάσημος. Εντάξει, τα παιδιά ήταν τότε 13-14. Και τους είπα κάτι το οποίο τους είπα μέσα από την καρδιά μου και το είδα στην πορεία να εξελίσσεται. Λέω, αυτό δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Είναι καλό ότι θα με γνωρίσει ο κόσμος, αλλά το ότι μέσα από τη δικιά μου δουλειά θα δουλέψουν τόσες και τόσες οικογένειες και πραγματικά είναι πάνω από 1.600 άτομα που δούλεψαν αυτά τα 3 χρόνια στον σασμό και στο ναυάγιο και έξω από αυτούς, δηλαδή δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Είναι πίσω, ένας ηθοποιός έχει 7-8 άτομα, ο καθένας να τον περιποιείται, να τον φτιάχνει, να οργανώνει. Είναι, δεν σας λέω, κοντά 2.000 άτομα και πίσω από αυτούς είναι οι δημοσιογράφοι που γράφουν σε site. Είναι οι δημοσιογράφοι που γράφουν σε περιοδικά, στην τηλεόραση. Δηλαδή, ένας κύκλος τεράστιος. Και αυτό που τους είπα ότι το σημαντικότερο είναι ότι μέσα από τη δική μου δουλειά πολλές οικογένειες θα έχουν ψωμί. Όπως και αν σας ακούγεται αυτό. Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Γιώτα και την Αμαλία που μίλησαν τόσο όμορφα, με τόσο ωραία λόγια για το βιβλίο μου.
χωρίς να πληρωθείτε. Να τα λέμε αυτά, είναι σημαντικό. Φυσικά τον Νίκο που με το λαούτο του και την τέχνη του μας γλυκένει λίγο τα ενδιάμεσά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία φίλη που ήρθε από την Κάλυμνο, δεν είναι μακριά, μάθα ότι είναι κοντά. Δίπλα, είναι δύο απλωτές έκανες. Δύο απλωτές, αυτό ναι. Το βιβλίο γράφηκε για το σπουκά. Έτσι, έτσι. Άμα σου πω τώρα... Λοιπόν, είναι μανιάτσα. Παναγία μου βόηθα. Λένε για τις κριτικές, αλλά είναι και αυτές. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω φυσικά και τους χορηγούς και τον χώρο που μας φιλοξένησε και όποιον ξέχασα να ευχαριστήσω, τον αγαπώ δύο φορές. Γιατί ξεχνώ κιόλας. Ποιον δεν ξέχασα. Περίμενε, γιατί Καλλιόπη που είναι η Πόπη. Εντάξει, αυτό ήθελα, εντάξει. Πανταχού παρούσα. Thank you. Όταν ξεκίνησα να γράφω το επόμενο μυθιστόρημα, λοιπόν, ξεκίνησα να γράφω για ένα Καλύμνιο σφουγγαρά, τον Εμίλιο. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Ένας σφουγγαράς από την Κάλυμνο, που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πήγα λοιπόν να ξεκουραστώ του Αγίου Πνεύματος, όπως εμείς οι άνθρωποι του Πνεύματος ξεκουραζόμαστε. Πήγα να ξεκουραστώ στον τόπο που ξεκουράζουμε πάντα εκείνη την περίοδο, στο Πήλιο, σε ένα αγαπημένο χωριό, στον Άγιο Λαβρέντη, όπου είναι ένας τόπος που δεν έχει αυτοκίνητα, απαγορεύονται αυτοκίνητα, είναι μόνο σοκάκια και όσο να είναι υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία. Πήγα λοιπόν με την σύντροφό μου, με την Μέμη, και επειδή έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνω εκεί πάρα πολλούς γνωστούς, πάρα πολλούς φίλους, αγαπημένους, ήρθε ένας φίλος δημοσιογράφος, κάτσαμε έτσι κάτω από ένα πλάτανο, μου λέει, κάτω από ένα πλάτανο, ήπιαμε ένα τσιπουράκι όπως επιβάλλεται στο Πήλιο βέβαια, και μου λέει, τι θα γράψεις Σπύρο, το επόμενο βιβλίο σου ποιο θα είναι. Λέω, έχω βρει μια ωραία ιστορία για έναν Καλύμνιο σφουγγαρά και βλέπω τα μούτρα του να κρεμάνε. Τι έπαθες Ηλία μου. Δεν μου λέει, δεν μου είχες πει ότι θα γράψεις κάποια στιγμή για μας, για το Πήλιο. Ναι ρε παιδί μου, θα γράψω. Λέω στην πορεία, κάτσε λίγο να οριμάσει κάτι. Γιατί λέω, βρήκα, μου λέει, και εμείς είχαμε σφουγγαράδες εδώ. Αλήθεια λέω, πού. Στο παλαιό Τρίκερι, στο νησάκι. Άλλο δεν το ξέρα. Ναι, μου λέει, έχει και μεγάλη ιστορία το νησί, γιατί σε αυτό το νησί έζησαν εξόριστες 5.000 γυναίκες. Τώρα, όταν σε ένα συγγραφέα λες ένα τέτοιο γεγονός το οποίο δεν το γνωρίζει για χίλιους δυο λόγους, του προκαλείς την αίσθηση να ψάξει. Μου είπε μετά και για τον γιατρό τον Καραμάνη, έναν σπουδαίο επιστήμονα που έδωσε τα φώτα του σε όλη την Ευρώπη και με την τέχνη του και τη δουλειά του και την επιστήμη του έσωσε χιλιάδες κόσμο παντού. Γιατί ήταν ο πρώτος που έφτιαξε ένα ορεινό σανατόριο. Ξέρεις τι θέλω, λίγο το ηχείο μπορεί να γυρίσετε, το ένα λίγο προς τα εκεί και το άλλο λίγο προς τα εκεί. Πολύ λίγο. Έφτιαξε το πρώτο ορεινό σανατόριο και βοήθησε πολύ. Να το όχι, μην το χαμηλώσεις, γύρισέ το. Γύρισέ το λίγο, δεν με ακούει, μωρέ. Γύρισέ το λίγο προς τα εκεί. Αυτή η συνήθεια στις γυναίκες, να μην ακούτε τους άντρες. Τέλος πάντων, θα τη βγούμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, είδατε τώρα, η διάσπαση προσοχής, τι μου έκανε. Τέλος πάντων, μου είπε για αυτόν τον σπουδαίο γιατρό και μου είπε την ιστορία του, ότι η αγαπημένη του γυναίκα, σταματική μη μιλάς, με μπερδεύεις. Η γυναίκα του, η αγαπημένη του, η Άννα Καραμάνη, κλέφτηκε λέει, με τον καλύτερο του φίλο, με τον Άγγελο Σικελιανό. Και ξέρετε τι έκανε. Μου έδωσε μια κλειδαρότρυπα και μου είπε κοίτα από εδώ μέσα. Ήταν μια ιστορία η οποία με συγκλώνησε, γιατί ήρθα στη θέση του γιατρού. Λέω πώς αισθάνθηκε αυτός ο άνθρωπος που η γυναίκα του, το πλάσμα που λάτρεψε, τον εγκατέλειψε για να πάει με τον καλύτερο του φίλο, να φύγουν. Και παντρεύτηκαν με την ευχή του. Της έδωσε διαζύγιο, παντρεύτηκαν, μια ιστορία φοβερή. Και λέω αυτά είναι κομμάτια της τοπικής ιστορίας, τα οποία αν τα πλώσουμε θα μάθουμε και άλλα πράγματα, γιατί εγώ δεν επικεντρώθηκα στο κουτσομπολιό. Ωστόσο αυτό ήταν που έδωσε και το πιπεράκι. Τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο ο φίλος μου Ηλίας
με βοήθησε να δω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Μπήκα λοιπόν αμέσως στο ίντερνετ, κοίταξα στο YouTube, έψαξα να βρω και βρήκα βίντεο με το νησί, ιστορίες, εξιστορήσεις των γυναικών που ήσαν εκεί, ανθρώπων που ήταν δεσμοφύλακες εκεί, δηλαδή η άλλη πλευρά. Και ήταν τόσο συγκλονιστικό που από το ίδιο βράδυ ξεκίνησα να διαβάζω βιβλία. Να βλέπω, φυσικά, ότι ήθελα το ψάξα και στο ίντερνετ και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω, επιστρέφοντας στην Αθήνα, ανοίξω τον υπολογιστή μου, να γράψω την ιστορία. Δεν θα καθυστερήσω πολύ, μια μισή ωρίτσα έχω ακόμα, κλείς την πόρτα. Λοιπόν, ανοίγω τον υπολογιστή μου, η ιστορία δεν κυλούσε με τίποτα, δεν έβρισκα τον εαυτό μου, δεν έβλεπα τον συγγραφέα, ας πούμε, και μέσα ήταν κάτι πολύ ξερό, κάτι πολύ στεγνό. Μου λέει, Μέλη, να σου πω, πήγαινε μερικές μέρες στο νησί, πήγαινε το βιώσεις, να δεις πώς είναι, κάτσε, μου λέει, 5-6 μέρες να εισκάσω. Και εγώ, τέλος πάντων, την άκουσα, έφυγα, πήγα στο νησί και αυτό που ένιωσα πηγαίνοντας προς το νησί ήταν μια ανατριχύλα, γιατί οι ιστορίες των γυναικών αυτών άρχισαν να έχουν εικόνα, να βλέπω πού έζησαν, να βλέπω πού είχαν φτάσει, σε ποιο λιμάνι πάτησαν. Και δεν με ενδιέφερε τι ήταν αυτές οι 5.000 γυναίκες, ήταν το λιγότερο που με ενδιέφερε. Ήταν ψυχές του Θεού, ήταν άνθρωποι, ήταν γυναίκες, ήταν μανάδες, ήταν αδελφές, ήταν γιαγιάδες, ήταν κόρες. Αυτό ήταν που με ενδιέφερε, γιατί μετά έμαθα ότι δεν ήταν εξόριστες εκεί μόνο οι αριστερές ή οι αντάρτισες ή οι γυναίκες που είχαν προσφέρει στην εθνική αντίσταση. Ήταν οι γυναίκες προληπτικά, όπως μας είπε και η Γιώτα, σταλμένες εκεί, μη τυχόν και οι γυναίκες, ακόμα χειρότερα, εκδικητικά σταλμένες από τους άντρες τους. Γιατί τους είχε αλύσει η γειτόνισσα, γιατί, ή από τους πατεράδες και τους αδελφούς, για να μην μοιραστούν τα χωράφια και η περιουσία. Συγκλονίζεσαι. Και πού ζούσαν, σε σκηνές τεσσάρων γυναικών ή δύο γυναικών, ζούσαν μέσα 4, 6 και 8 γυναίκες. Πάνω στο χώμα, σε σκηνές, χειμώνα καλοκαίρι. Και ξέρετε τι κρύο κάνει εκεί, το χειμώνα, στο πύλιο, πιάνει χιόνι, πιάνει, γίνεται πάγος. Και το καλοκαίρι βράζει πέτρα. Πώς να ζήσει μια γυναίκα εκεί, πώς να ζήσει ένας άνθρωπος. Και όταν πήγα στο νησί και τους είπα ότι είμαι ο Σπύρος Πετρουλάκης, ο συγγραφέας του Σασμού και ήρθα να μάθω εδώ για να με καλοδέχτηκαν και μου είπαν πολλά πράγματα. Ανέβηκα λοιπόν, πήγα πάνω στο μοναστήρι, αυτό που ήταν το στρατηγείο, γιατί το είχαν επιτάξει αυτό το μοναστήρι, δεν είχε ποτέ ούτε μοναχούς ούτε καλόγριες. Και όταν έφτασε εκείνο το μοναστήρι, απ' έξω που είναι γεμάτο ελιές, ξάπλωσα κάτω από μια ελιά και κοίταγα τον ουρανό μέσα από τα φυλώματα και ασυναίσθητα, πώς κάνουμε στη θάλασσα, που βάζουμε τα χέρια μας μέσα στην άμμο και παίζουμε έτσι με την άμμο και χαλαρώνουμε και σκεφτόμαστε. Έκανα το ίδιο πράγμα σε εκείνο το χώμα, όμως που αυτές οι γυναίκες είχαν σκάψει λάκκους με τα γυμνά τους και είχαν θάψει τα παιδιά τους. Και έμαθα ότι φτιάχναν, λέει, σταυρούς με θαλασσόξυλα και το βάζαν από πάνω από τον τάφο, όπου το βράδυ, μες τη νύχτα, πήγαιναν άλλες γυναίκες και έπαιρναν αυτά τα ξύλα και τα βάζαν στη φωτιά για να ζεσταθούν, γιατί δεν είχαν τρόπο να ζεσταθούν. Τέτοιες ιστορίες πάρα πολλές. Ωστόσο, το βιβλίο μου δεν μιλάει μόνο για αυτές τις γυναίκες, δεν μιλάει μόνο για τα πάθη και την ιστορία της Αυγής, που είναι ο αντικατοπτρισμός των 5.000 γυναικών. Μιλάει για τον έρωτα, τον αγνό έρωτα, μιλάει για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, τη φιλία, τη συναδέλφωση και τη συγχώρεση. Πώς μπορείς να συγχωρέσεις τον άνθρωπο που σου έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό. Και αυτή είναι η αξία της ανθρωπιάς μας. Αυτό είναι το πρεπό μας. Έτσι λοιπόν, γεμάτος και έτοιμος, γιατί ήξερα ότι αυτό που μου έλειπε ήταν η επαφή μου με τον τόπο, έφυγα να επιστρέψω. Ωστόσο, πριν ανέβω στο βαρκάκι, βλέπω μια πολύ ηλικιωμένη γιαγιά με μαύρα ρούχα, δεν μπορούσα να περπατήσει και καλά, και μου φώναζε από μακριά, «Κύριε συγγραφέα, κύριε συγγραφέα!»
και κρατούσε το χέρι της ένα χαρτάκι και μου το κούναγε. Λέω, έχει πλάκα να θέλει αυτόγραφο. Μα Θεοδοξία, άμα είσαι μπουνταλάς, είσαι πάντα μπουνταλάς. Κι όμως αυτή η γυναίκα είχε μάθει γιατί είχα πάει εκεί και μου λέει, εδώ, να, να πάρεις τηλέφωνο αυτό το νούμερο. Και μου είχε γράψει ένα όνομα, Πότα Κακαβά, και είχε ένα τηλέφωνο από κάτω. Μου λέει, αυτή θα στα πει όλα, όλα θα στα πει, μου λέει αυτή. Γιατί ήταν εδώ, έζησε, μου ήταν αντάρτησα και τα ξέρει όλα. Δεν θα σου κρύψει τίποτα. Εντάξει, λέω, θεώρησα εγώ ένα καλό στοιχείο. Αυτό μου λέει, έχω να τη δω βέβαια, μου λέει 10-15 χρόνια. Λέω, πόσο χρονών ήταν όταν την είδες? Ου, 90. Πού να τηλεφωνήσω, Χριστιανή μου, ποιος θα το σηκώσει? Κάπως έτσι σκέφτηκα, ωστόσο η αλήθεια ήταν άλλη. Γιατί τόλμησα να τηλεφωνήσω, θεωρώντας ότι θα μιλήσω σε κάποιο εγγονό, σε κάποιο κοπέλι της. Κι όμως μόλις κάλεσα το νούμερο, ακούω μια φωνή ηλικιωμένης κυρίας να μου λέει, παρακαλώ, τι να της πω τώρα, ζείτε? Είστε εσείς? Ρώτησα, η κυρία Πότα Κακαβά, η αντάρτησα. Μου λέει, ήμουν και ένα ακόμα αντάρτησα, μου λέει. Μην σας τα απολογώ, έφυγα, ήμουν Θεσσαλονίκη. Έφυγα δηλαδή, είχα πάει από το Πύλιο, την είχα πάρει στη Θεσσαλονίκη. Της λέω, έρχομαι να σε βρω να μου τα πεις από κοντά. Και φεύγω από τη Θεσσαλονίκη και πάω στην Καλαμάτα. Πάω, καθόμαστε μαζί, μαγειρέψαμε, φτιάξαμε τον καφέ μας, με κέρασε το λουκούμι μου και μου είπε τόσα πολλά πράγματα που δεν μπόρεσα να γράψω ούτε τα μισά των μισών από αυτά που έζησε η γυναίκα αυτή. Ωστόσο πήρα την ανθρωπιά της, πήρα την αγάπη που είχε και τη δύναμη που έβλεπα στα μάτια της, και εγώ δεν μιλούσα σε μια 97χρονη όσο ήταν, αλλά μιλούσα σε μια 27χρονη, ένα πλάσμα γεμάτο φωτιά. Αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και να πεθάνουν, δεν πεθαίνουν ποτέ. Μένουν. Όπως έμειναν και αυτά που σας μεταφέρω στο βιβλίο μου. Έτσι, επέστρεψα στην Αθήνα και όταν με ρώτησε η κόρη μου, μπαμπά, τι γράφεις? Α, θα γράψω λέω για τον εμφύλιο και για τις εξόριστες γυναίκες. 17 χρονών η κόρη μου, πέρσι. Μου λέει, για ποιον? Τον εμφύλιο, λέω. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι εξόριστες γυναίκες, τι μου λες? Και εκεί λοιπόν εμπνεύστηκα και βάζω την έφηβη Αναστασία, είναι η κόρη μου, να ρωτάει τον μπαμπά της και ο μπαμπάς να της εξηγεί με πολύ απλά λόγια τι έχουμε κρύψει κάτω από το χαλάκι της ιστορίας εμείς οι Έλληνες. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του, επιστρέφει πίσω, καταστρέφεται. Πρέπει να τη θυμόμαστε την ιστορία μας, όσο άσχημη και να είναι. Έγραψα λοιπόν ένα βιβλίο, τέλειωσα. Έγραψα ένα βιβλίο με πάρα πολύ σεβασμό και στις δύο πλευρές, γιατί και οι δύο πλευρές, η μία βάλθηκε από την άλλη πάρα πολύ σκληρά και άκαρδα, αλλά με πολύ αγάπη στον άνθρωπο και πάρα πολύ αγάπη στη γυναίκα, που την τιμώ, την εκτιμώ και πιστεύω ότι αυτό που ζούμε τώρα με τις λεγόμενες, με τις γυναικοκτονίες, να σταματήσει και να πάψει. Αυτό που κατάλαβα λοιπόν φεύγοντας, κλείνοντας τη συγγραφή του βιβλίου, είναι το παλαιό Τρίκερι, ο τόπος εξορίας αυτών των γυναικών, δεν υπήρχε μόνο τότε, υπάρχει και σήμερα παντού. Στην απέναντι γειτονιά μας, στην απέναντι πολυκατοικία, στο αποκάτω σπίτι, στο σπίτι μας. Πολλές γυναίκες είναι κακοποιημένες και βάναυσα κλειδωμένες στο σπίτι τους. Εμείς δεν πρέπει να επιτρέπουμε να γίνεται αυτό. Και όπου το βλέπουμε πρέπει να το καταγγείλουμε και να το φωνάζουμε. Όχι άλλο Τρίκερι, πουθενά. Για κανέναν άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει εξορία. Κανένας ηλικιωμένος δεν αξίζει εξορία από τα ίδια τα παιδιά. Γιατί το έχω δει αυτό, το έχουμε δει όλοι μας και εκδέρνει την ψυχή μας. Σαν κήρυγμα φάνηκε, συγγνώμη, αλλά είναι μερικές φορές με πιάνει και... Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ στο τέλος θα βρίσκομαι κάπου εδώ έχει φως, να υπογράψω τα βιβλία σας, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις ανεβάσετε στο Facebook και στο TikTok, ξέρετε εσείς, για να θυμόμαστε την εδώ την όμορφη φοραδιά. Και πριν κλείσουμε, θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω στην Πρόεδρο ένα στιχάκι. Ναι, θα σηκωθώ όμως.
Εμάς τους κριτικούς μας κουβαλάμε πάντα την παράδοση μαζί μας, οπότε... Δεν στέλνεσαι. Ω, είδα. Γι' αυτό σκοφώ. Έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Για δώστε το ρέμι. Και παίρνε το λαγούτο του και σιγανό εορπάτη και χτυπά το γλυκά γλυκά πανάδια στο παλάτι. Είναι η χέρα ζαχαρή, φωνήγε σαν αηδόνι και καθαΐς που του γλυκά λέει κι αναδακρυώνει. Έλεγε και ξανά έλεγε της ερωθιάς τα πάθη κι άμα δεν καώ καθαΐς το πόνο του να μάθει. Μα απ' όλους άλλους πια πολύ νεκρήκα η αρετούσα που τα τραγούδια ξύπνητη συχνά την εκρατούσα. Ακούσε αρετούσα μου τα θλιμεράματα τα ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενιτιά στη στράτα τέσσερις μέρες μόναχα μου δώσε να ανημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ πολλά μακριά να πιένω και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα κάμω δίχως σας στο ξόρισμο εκείνο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου με καλό.